τολμά. Παρακολουθώ ξεκινά τολμά, γιατί οι δράσεις ξεπερνούν κατά πολύ τις δράσεις άλλων πόλεων της Ευρώπης. Μια ομάδα, η ομάδα εκπαιδευτικής περιουσίας, με τη συνδρομή και τη συμπαράσταση πάντων του αγαπημένου συναδέλφου κ. Στάφη Παπαρούδη, θα συντροφεύσει αυτή την ώρα τη Θεσσαλονίκη και εσάς. Μέσα στο όλο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου για τη διαχείριση, την καλύτερη διαχείριση της διαφορετικότητας των πολιτισμών και των γλωσσών που πάνε να παρουσιάσει μια ελληνική τάξη. Σε αυτό το τομέα. Νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη είχε μείνει αρκετά πίσω και κάτι τέτοιο θα είναι μια καινούργια αρχή. Ένα πολύ καλό γεγονός για να γνωριστούμε οι
ομιλητές διαφόρων γλωσσών ή διαλέκτων που ζούμε σε αυτή την μεγάλη πόλη, την πρωτεύουσα των προσφύγων, την πολυγλωσσική Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη είναι αρκετούς αιώνες πολύγλωσσα, δεν είναι καμάλου. Από την πρώτη αρχή θα έλεγα ήταν πολύγλωσσα, γιατί αναφέρονται Ασιανοί από την Συρία και επίσης πολλοί Εβραίοι, προφανώς δεν μιλούσαν την δική τους γλώσσα, και ακόμη πολλοί Ρωμαίοι ή άνθρωποι από την Βαλκανική εδώ χώρα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ανταλλαγές, μετακινήσεις, μετατοπίσεις πληθυσμών υπήρχαν για αιώνες στη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως. Ποτέ η πόλη δεν ήταν στατική. Ήταν πάντοτε ένα πέρασμα, ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο, και αυτό φαίνεται, θα μπορεί κανείς να το δει με ένα ωραίο διάγραμμα, και απευθύνομαι και στον ηλεκτρονικό της παρέα μας, στο Μουσείο του Λευκού Πύργου υπάρχει μια παρουσίαση των εμπορικών σχέσεων της Θεσσαλονίκης με τα λιμάνια της Μεσογείου αλλά και της Βόρειας Ευρώπης. Πώς ξεκινούσε κανείς από εδώ και πήγαινε για παράδειγμα στην Χαύρη της Γαλλίας ή σε λιμάνια της Ισπανίας και της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι κάτι πολύ ωραίο, το είδα και μου άρεσε, το δείχνει παραστατικά. Τα υποπτικά μέσα μας βοηθούν και η νέα τεχνολογία βοηθά πάρα πολύ. Θα δούμε αυτή την σχέση της Θεσσαλονίκης που είναι η Δύση της Ανατολής και η Ανατολή της Δύσης. Και γιατί κατά τη γνώμη σας ξεχάσαμε αυτή την πολυγλωσσία? Την αγνοήσαμε νομίζω για πολλά χρόνια. Να σας πω, υπήρχαν ίσως πράγματα πολύ πιο πήγοντα, ίσως ήταν και θέματα πολιτικής ιδεολογίας, την ξεχάσαμε, αλλά μπορώ να πω ότι από το 2000 και πέρα και με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κοίταξε την κοινή κληρονομιά των ευρωπαϊκών λαών, είμαστε σε άλλη φάση. Ίσως θα μπορούσα χρονικά να πω στη Θεσσαλονίκη το 1997, όταν γινόμαστε πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, υπάρχει ένα πρώτο δειλό άνοιγμα, και αργότερα με τα ευρωπαϊκά προγράμματα και πολύ τελευταία με αυτήν την πολύ καλή την προσπάθεια του Δήμου να γραφεί το όνομα της πόλης μας και στις άλλες γλώσσες που μιλήθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Οι ιστορικοί λένε ότι η ιστορία της Θεσσαλονίκης έχει γραφεί σε 5 αλφάβητα, το ελληνικό, το λατινικό, οι διάφορες γλώσσες των δυτικοευρωπαίων περιοχητών, το σλαβικό, το αρμενικό και το εβραϊκό. Λοιπόν, αυτό από το 2000 και πέρα γίνεται πιο γνωστό και είναι κάτι το οποίο θα το δούμε και στην γιορτή της πολυγλωσσίας, τη γλώσσα των νεοπροσφύγων που ήρθαν και εγκαταστάθηκαν τα τελευταία 30, 25, 20 χρόνια στην Θεσσαλονίκη. Πάντως, ξέρω αν έχετε διαβάσει τα εγχειρίδια του σχολείου, τώρα που ασχολούμαι λίγο με την ιστορία μας, τα εγχειρίδια των παιδιών μου. Υπάρχει το δόγμα των δύο γλωσσών, δηλαδή οι μεγάλες ιερές γλώσσες όπου μεταφραζόταν τα ιερά κείμενα, η λατινική, η εβραϊκή και η ελληνική, τελικά δεν ίσχυσαν στην περίπτωση του Κύριλλου και του Μεθόδιου, οι οποίοι πήραν το ρίσκο να γράψουν τα ιερά κείμενα και στις σλάβικες γλώσσες, ανοίγοντας πια την πολυγλωσσία και σε έναν ορίζοντα το οποίο δεν είχε γίνει ξανά στην ιστορία. Στη Θεσσαλονίκη δηλαδή πρωτοστάτησε σε ένα τέτοιο άνοιγμα. Ναι, με αυτή την έννοια ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος, οι δύο αδελφοί από τη Θεσσαλονίκη, φύγανε στην κεντρική Ευρώπη και στην βορειότερη Ευρώπη και πήραν, όπως το είπατε, το ρίσκο, τον κίνδυνο να χρησιμοποιήσουν τη μεγαλογραμματή βυζαντινή γραφή για να καταγραφεί η γλώσσα των ιερών κειμένων αρχικά και να ακουστεί το μήνυμα του Ευαγγελίου. Αυτό νομίζω ότι φαίνεται αρκετά καλά στα σχολικά εγχειρίδια ήδη κατά τα τελευταία χρόνια, που καινούργιες συγγραφικές ομάδες, έχοντας υπόψη και το τι συμβαίνει στη Δύση και στην Ανατολή, ασχολήθηκαν και γράψαν τα
ότι βελτιώνονται. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε πιο τέλεια γυμνήρια. Αλλά είναι και θέμα των δασκάλων, των εκπαιδευτικών γενικότερα, πόσο καλά θα μπορέσουν να περάσουν αυτό το μήνυμα της πολυγλωσίας στα μικρά παιδιά, στα λίγο μεγαλύτερα και ακόμη και στους φοιτητές, οι οποίοι πολύ συχνά μου λένε είμαι 20 χρονών, ξέρω αγγλικά, τελειώσαμε. Δεν μπορώ να μάθω άλλη γλώσσα. Το διαβίω εκπαίδευσης φαίνεται ότι τα παιδιά γύρω στα 20 για λίγο διάστημα έστω το ξεχνούν. Ίσως επειδή είναι και περίοδος των πανελλαδικών, τα έχουμε φορτώσει με ένα άγχος να μπουν στο πανεπιστήμιο και μετά τα μάθονται. Και έτσι πέρα στις εκπαιδευτικούς, γιατί το είπα στην αρχή ότι όλα σήμερα πρέπει να συναρμόζουν, δηλαδή όλη αυτή η πολυγλωσσία της Θεσσαλονίκης τελικά πώς γίνεται απτύμεση σε μια τάξη σχολική, κυρία Καβούνη. Πώς δηλαδή εσείς που βλέπετε και μικρά παιδιά, τα οποία έρχονται από πολλές γλώσσες, από πολλούς πολιτισμούς. Ακόμη ξέρω πολύ καλά ότι έχει μια εμπειρία με τις ικανότητες. Τι σημαίνει για ένα εκπαιδευτικό σήμερα Έλληνα που μπαίνει σε μια τέτοια τάξη. Σημαίνει να διαχειριστεί τις πραγματικές ιστορίες των παιδιών της τάξης του, αυτά τα γλώσσα στην οποία μιλάνε τη μαμά τους και τον παπά τους και εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Κάτι που πρέπει να είναι εμφανές μέσα στις σχολικές τάξεις και όχι να κρύβεται η γλώσσα, γιατί συνήθως τα παιδιά όταν δεν μπορούν να εκφράσουν αυτό που πραγματικά νιώθουν στη δική τους γλώσσα, σταματούν να μιλούν και μέσα στην τάξη, σταματούν να μιλούν και μεταξύ τους στα διαλύματα. Όσον αφορά στα παιδιά του σχολείου μου, γιατί βλέπω σε ένα πολύ ιδιαίτερο σχολείο, το οποίο έχει αποκλειστικό σπουδιάρωμα, η γλώσσα τους υπάρχει στον χώρο της Θεσσαλονίκης ατέλειο τους αιώνες. Είναι μια γλώσσα που συνήθως την ακούς στα παζάρια, την ακούς στο εξωτερικό σου στη Θεσσαλονίκη, περνώντας που πουλάνε τα διάφορα αντικείμενα, αλλά ποτέ δεν τη θεωρείς ως ισότιμη με τις υπόλοιπες γλώσσες που υπάρχουν, που μιλούνται στην πόλη σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά αυτά να αγαπήσουν τη μητρική του γλώσσα, με την έννοια ότι το ίδιο το σχολείο θέτει τη γλώσσα τους σε ένα πρώτο επίπεδο, σε ένα υψηλό επίπεδο, τη θέτει ισότιμα μαζί με την επίσημη γλώσσα του σχολείου. Και είναι μια εξαιρετική, αυτό ουσιαστικά δυναμώνεται αυτά των παιδιών πάρα πολύ, και όχι μόνο των παιδιών και των οικογενειών τους και του κοινωνικού τους περιγύρου, όλες τις κοινότητες ενδυναμώνεται ταυτότητα. Και η γιορτή αυτή της πολυγλωσσίας ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία. Ποιος είναι η πρώτη φορά που αποπληρώμαστε να κάνουμε κάτι τέτοιο, να βγάλουμε δηλαδή τα παιδιά και τους γονείς τους από τον οικισμό, για να ακουστεί η γλώσσα τους, ας πούμε, στο κεντρικό επίσημο σημείο της πόλης που είναι το Δημαρχιακό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης, σε ένα πάρα πολύ κεντρικό σημείο, που σκηνή θέαση και ακρόαση των πάντων. Ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό πράγμα το οποίο νιώσαμε και εγώ και οι συνάδελφοι μου στο σχολείο στη διοργάνωση αυτής της δραστηριότητας που έχουμε να κάνουμε το σχολείο ήταν το πνεύμα της συνεργασίας. Κυρίως γιατί συνεργαστήκαμε άνθρωποι που από διαφορετικά αντικείμενα. Δηλαδή είναι το σχολείο, είναι οι μονάδες οι οποίες παίζουν στην παράσταση, είναι ο Σύλλογος Ελληνίων των Γυναικών Ρόμ που είναι στο Δωροπόταμο, είναι μη κυβερνητικές οργανώσεις όπως είναι οι Άρσεις και κυρίως βέβαια είναι και το πρόγραμμα εκπαίδευσης παιδιών Ρωμά στις περιφέρειες Ανατολικής, Δυτικής και Δυτικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο τρέχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με επιστημονικούς υπεύθυνους του Τμήματος Παιδαγωγικής Εκπαίδευσης. Δηλαδή μια μεγάλη σύμπραξη η οποία προσπαθούμε να βγάλουμε τα παιδιά αυτά έξω και τους γονείς τους και τη γνώση τους στο δημόσιο. Και κουραστήκαμε και κουραστικό είναι και έχουμε πάρα πολλά απρόοπτα γιατί τα παιδιά αυτά συνήθως έχουν και μια πολύ άτυπη σχολική φοιτηση, οπότε όλο το μαθητικό δυναμικό αυτό είναι πάρα πολύ ρευστό και όλα αυτά πρέπει να τα προϋπολογίσουμε σε όλη την ιστορία. Έχει και πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι ικανοποίησης και χαράς μαζί με την κούραση, μαζί με το κομικό
τραγικό πάρα πολλές φορές, αλλά είναι πάρα πολύ καλή εμπειρία. Τα παιδιά έρχονται πιο συχνά στα σχολεία αυτές τις μέρες. Τα παιδιά έρχονται πιο συχνά στο σχολείο. Το άλλο επίσης εξαιρετικό είναι ότι επιμείγονται σε αυτό το παιδιό είναι εξαιρετικά νεαροί ενήλικες ή ανήλικες. Έχουν αρχίσει να δείχνουν ένα είδος δέσμευσης. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό στο ότι θα δεσμευτούν σε κάτι. Δηλαδή οι ομάδες οι οποίες συμμετέχουν ενεργειακή ισότητα, συμμετέχουν στο σχεδιασμό, συμμετέχουν σε όλη την κουβέντα που αφορά τις τεχνικές λεπτομέρειες, δηλαδή που θα βρούμε τα κουστούμια, αναζητώνται από τις ίδιες τις ομάδες όλο τον οικισμό, γιατί θέλουμε να εμφανιστεί όλο το πολιτισμικό τους πλαίσιο. Συμμετέχουν στο πώς θα γίνει η παράσταση, δηλαδή με ποιον τρόπο θα πούν, με ποιον τρόπο θα βγουν, με ποιον τρόπο θα χορέψουν, με ποιον τρόπο θα τραγουδήσουν. Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες μέσα στην παράσταση, που καταλαβαίνετε για τους ανθρώπους και ειδικά για τις γυναίκες αυτής της πολιτισμικής ομάδας του συγκεκριμένου χώρου. Είναι στοιχεία τα οποία τις βγάζει από τη στερεοτυπική αντίληψη που έχουν για τη ζωή τους και για τον εαυτό τους. Δεν θέλω να πω πολύ μεγάλα πράγματα. Κάνουν βήματα. Είναι ένα βήμα για να βγει. Να σχηματίσουν μια εικόνα για τον ίδιο τους τον εαυτό. Και είμαι πολύ επιτελεκτική για Καρβούνη, γιατί αυτό που συζητούσαμε και με τον κύριο Καρβούνη, τον αντιδήμαρχο, και με την κυρία Σλανίδη, που είναι υπεύθυνη των μέσων εδώ στο πρόγραμμά μας, αλλά και με την κυρία Πλεδέλη, που είναι ευρωβουλευτής και υπεστήριξε ουσιαστικά κάποια πράγματα στη γιορτή. Σήμερα στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπαθούν να διασώσουν κάποιες γλώσσες. Λοιπόν, η γιορτή της πολυγλωσσίας θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει ένα άλοθη και να μπει στην υπηρεσία διάσωσης είτε κάποιου πολιτισμικού αποθέματος, το οποίο όμως δεν ενεργοποιείται, όπως τώρα αυτό που μας είπατε, είτε κάποιων γλωσσών οι οποίες έχουν περιθωριοποιηθεί. Θα συζητήσουμε λίγο και πάνω σε αυτό το θέμα λίγο περισσότερο. Ακούμε ένα κομμάτι και επιστρέφουμε. Από το Αριστοτέλειο, δηλαδή την παρουσία της λάδικης
εργοστασιακών κολοσσών στη Θεσσαλονίκη μέσα από τις αιώνες. Καλώς ήρθατε, κυρία Τζακίρη. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ένα από τα πράγματα που θα ήθελα να μας παρουσιάσει η ομάδα είναι μέσα από την κυρία Παδράκα. Είναι τι ακριβώς θα κάνει. Σε αυτή γιατί τα λέω εγώ, κυρία Παδράκα, αλλά ίσως είναι πολύ καλύτερο να τα πείτε εσείς που είστε και καθημερινά στον χώρο προετοιμασίας. Και απολύτε λίγο έτσι να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες. Βεβαίως. Ειδικά για το καφέ πολύ εσείς που σχεδιάζουμε και που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βεβαίως. Και είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο που η ιδέα του καφέ, όσο να ομολογήσω, μας ήρθε από μια συνεργάτη από τη Βιέννη. Έτσι δεν είναι, ήταν μια πολλά μαντή, πήγαμε κάτι πολύ διαφορετικό. Αυτό που θέλω να αναφέρω είναι ότι οι δραστηριότητες, υπάρχει ποικιλία δραστηριοτήτων ανάλογα με τους φορείς, ανάλογα με τα σχολεία, μεμονωμένα από ινστιτούτα, από τάξεις. Οι δραστηριότητες μπορεί να είναι μουσικοχορευτικά δρόμενα, θεατρικά, αποκλειστικά, μπορεί να είναι δραστηριότητες βασισμένες πάνω στην γλώσσα, μπορεί να είναι γλωσσικά quiz. Ο καθένας επέλεξε έναν τρόπο με τον οποίο μπορεί να αναδείξει την ποικιλία στις γλώσσες, να δείξει τις γέφυρες που δημιουργούνται από τη μία γλώσσα στην άλλη και ένα παραπάνω να αναδείξουμε όλες αυτές τις γλώσσες που αποτελούν γέφυρες επικοινωνίας στην καθημερινότητά μας. Αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι αυτή η γιορτή δίνει και την ευκαιρία όχι μόνο να δείξουμε την πολυγλωσσία στην τάξη και τις γλώσσες των παιδιών που πλέον αποτελούν μαθητές, στα ελληνικά σχολεία, αλλά να δείξουμε ότι οι γλώσσες αυτές υφίστανται στην καθημερινότητά μας, υπάρχουν, υπάρχουν με τη γραφή, υπάρχουν με την ομιλία και να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους αυτούς τους ανθρώπους να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους, να γνωριστούν και να δείξουν την ομορφιά όλων αυτών των γλωσσών. Αναφορικά με το καφέ, είναι το διαφορετικό, είναι η δυνατότητα που δίνουμε σε φυσικούς ομιλητές να έρθουν σε επαφή με άπειρο καθημερινό κόσμο. Δεν είναι μία, θα μου επιτρέψετε, εξηγημένη δραστηριότητα. Είναι ένας χώρος του καφέ, ένας χώρος καφέ μάλλον, στον οποίο φυσικοί ομιλητές διαφόρων γλωσσών θα έχουν την ευκαιρία να καθίσουν με κόσμο, ο οποίος αθόρμητα θα έρθει εκεί, να παρακολουθήσουν κάποιες ταινίες, να συνομιλήσουν με κόσμο που μιλά σε γλώσσες όπως είναι η Ρώσικη, όπως είναι η Βουλγάρικη, όπως είναι τα Ιραβική, η Κινέζικη, ανάλογα με τους ομιλητές. Και οι ίδιοι να έχουν την ευελιξία αυτής τους ομιλητές να προβούν σε ενημέρωση, σε δραστηριότητες, αφόρμητες όμως, για να γνωστοποιήσουν, αν θέλετε, κάποια πράγματα, κάποιες λεπτομέρειες για τη γλώσσα τους. Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον να στο καθένα από μας ακροατές είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μάθει για κάποια περίοδο της ζωής τους μια γλώσσα, αν ξέρετε θεσμό, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία και αν το καθιερώσουμε μια φορά την εβδομάδα να βρίσκονται σε αυτό το καφέ και να μιλούν με τους αντίστοιχους φυσικούς ομιλητές, ώστε να την ξαναθέσουμε. Αυτό είναι μια πρώτη σκέψη που ουσιαστικά θα δούμε πώς θα λειτουργήσει στο πλαίσιο τώρα της γιορτής των γλωσσών και θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι το ευχάριστο είναι ότι οι φυσικοί ομιλητές που θα συμμετέχουν δεν είναι μόνο ομιλητές, καθηγητές, οι άνθρωποι των Ινστιτούτων, οι προξενείων, είναι απλοί άνθρωποι, είναι μαμάδες που είναι από άλλες χώρες, οι οποίες θα έρθουν και μάλιστα αυτό ήταν, να δώσουμε συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς και στην ομάδα που το κανόνισε και προώθησε όλη αυτή την ιδέα του καφέ της προγλωσίας. Απλός κόσμος που θα έρθει για να γνωριστεί με τους υπόλοιπους. Οπότε, ακροατές, μπορείτε να απευθύνεστε στην κυρία Παδράκα που συντονίζει αυτό το κομμάτι, γιατί στη συνέχεια η κυρία Τζακίρη συντονίζει τα πολυλογικά δραστήρια, θα μας πει πέντε πράγματα, κυρία Τζακίρη, εκτός από την εκπροσώπηση της βουλγαρικής γλώσσας που θα κάνετε μαζί με άλλους συναδέλφους, θέλω να μας πείτε λίγο και για τα πολυλογικά δραστήρια. Όσον αφορά τα πολυγλωσσικά εργαστήρια, εγώ σαν εθελοντρία είμαι υπεύθυνη για αυτά, θα πραγματοποιηθούν στο ΦΟΕ του Δήμου, που θα υπάρχει και μια εσωτερική σκηνή, αλλά τα εργαστήρια θα είναι εκτός εσωτερικής σκηνής, να το πούμε κάπως έτσι. Υπάρχουν περίπου 12 φορείς, οι οποίοι θα παρουσιάσουν κάποιες δραστηριότητες, είτε εκμάθηση της γλώσσας, είτε κάποια γλωσσικά εργαστήρια, τα οποία θα βοηθήσουν και τον απλό κόσμο, όντως, να μπει σε μια πρώτη επαφή με την άλλη γλώσσα ή έστω και με την δική του γλώσσα από μια άλλη οπτική γωνία. Αυτό πιστεύω θα είναι πάρα πολύ ωραίο και για τα παιδιά και για τους γονείς και γενικώς για τον απλό κόσμο, ο οποίος θα παρατηρήσει αυτό το γεγονός και ο οποίος θα περάσει να μας δει, σε εισαγωγικά, αλλά και να συμμετάσχει βέβαια.
επειδή αυτό είναι ο σκοπός αυτής της γιορτής, ο κόσμος να γνωριστεί, να γνωρίσει ότι η Θεσσαλονίκη αιώνες ήταν μια πολυπολιτισμική πόλη και τώρα ξαναξυπνάει αυτή η πολυπολιτισμικότητα και θέλει να αναδείξει ότι η πολυπολιτισμικότητα είναι πλούτος και όχι ελάττωμα. Όχι απλώς ξυπνάει, απλώς τώρα νομίζω ότι δεν τη φοβάται την πολυπολιτισμικότητα. Είναι αρκετά ισχυρή ώστε να μπορέσει να ευχαριστήσει όλους αυτούς τους πολιτισμούς που για αιώνες έχουν καταθέσει εδώ κάποια πράγματα. Τι σημαίνει όμως για μια φυσική ομιλήτρια σλάβικης γλώσσας να ζει μέσα σε ένα περιβάλλον ελληνόφωνο για την ελληνική γλώσσα. Φέτος έχουμε ανακηρύξει το έτος κυρίου Μεθοδίου. Αυτό σημαίνει ότι ένα φάρτο ολόκληρο δημιουργήθηκε και υπήρξε μια επικοινωνία των λαών μαζί με τους Έλληνες. Τι νομίζετε τι σημαίνει αυτό, κυρία Τσακή? Γνωρίζουμε περίπου όλοι, πιστεύω, ότι ο κύριος και ο Μεθόδιος έχουν δώσει τα γράμματα των Σλάβων, έχουν δώσει τα φώτα του εγγραμματισμού για τους Σλάβους και ως Έλληνες για μας είναι ένα πανίσχυρο και πολύ μεγάλο δώρο. Σαν σλαβικός λόγος, το οποίο εκπρόσωπος είμαι και εγώ. Οπότε οι σλαβικές γλώσσες όλες είναι στενά συνδεδεμένες με την Ελλάδα και με την ελληνική γλώσσα. Πρώτα απ' όλα η ελληνική γλώσσα είναι αυτή που έχει δώσει την βάση της γραμματικής όλων των σλαβικών γλωσσών. Εγώ προσπαθούμε σαν καθηγήτρια βουλγαρικής γλώσσας πλέον και με την εκμάθηση της βουλγαρικής από τους ξένους από τους Έλληνες και αντίστοιχα από τις βουλγαρικές από τους Βουλγαρούς, ανακαλύπτω όλο και περισσότερα στοιχεία κοινά για τις δύο γλώσσες όσο αφορά την γραμματική και ότι η βουλγαρική γραμματική κατά κάποιο τρόπο είναι ένας καθρέφτης της αρχαίας ελληνικής γραμματικής. Σοβαρά κύριε Καβάλωθη, έχουμε αυτή με εντυπωσιάζει. Ειδικά τελευταία με τις όψεις που αρχίζουν να ασχολούνται με την ελληνική γλώσσα. Βασικά, εγώ δεν γνωρίζω ελληνικά δυστυχώς, αλλά τώρα να μην πούμε σε επιστημονικά θέματα, αλλά είναι στενά συνδεδεμένες οι δύο γλώσσες. Και για μένα σαν... θα το επεξέτεινα και σε όλες τις βουλγαρικές γλώσσες. Οι γλωσσολόγοι γνωρίζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια τη Βαλκανική Συνομοσπονδία Γλωσσών, την επαφή που είχαν οι βαλκανικές γλώσσες μεταξύ τους με την συνύπαρξη για αιώνες, 7, 8, 10 αιώνες ανάλογα με την περίπτωση, και υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά και θα έλεγα εκτός από τα κοινά γραμματικά ή συνταγματικά χαρακτηριστικά υπάρχει μια κοινή βαλκανική σοφία. Δηλαδή παροιμία, αν δεν έχεις γέρο να αγοράσεις, δηλαδή τη σοφία του μεγάλου, του πολύπειρου, αυτό το βρίσκουμε σε πολλές βαλκανικές γλώσσες. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας την πείτε βουλγαρικά ή πως κάτι αντίστοιχο θα ήταν. Αν δεν έχεις γέρο να αγοράσεις, πείτε τι να σας παρακαλώ. Τώρα ακριβώς το αντίστοιχο στα βουλγαρικά δεν μου έρχεται, αλλά σίγουρα σαν έκφραση της νοοτροπίας η γλώσσα μας όντως εκφράσει την βαλκανική μας νοοτροπία, γλωνών. Οπότε είμαστε πάρα πολύ κοντά πρώτα σαν τρόπο σκέψης και μετά εκφράζοντας το και μέσω της γλώσσας. Γι' αυτό το λόγο και για μένα η εκμάθηση της ελληνικής εξ αρχής όταν ήρθα εδώ δεν ήταν βάσανο, ήταν ευχάριστη έκπληξη. Ναι. Και από αυτή την άποψη και χαίρομαι τη διδασκαλία και δηλαδή της βουλγαρικής στους Έλληνες μαθητές και φοιτητές που έχω κάνει, αλλά και αντίστοιχα της ελληνικής σε Βουλγαρός. Και τονίζω συνέχεια ότι η βουλγαρική γλώσσα δεν είναι καθόλου δύσκολη, όπως και η ελληνική τους Βούλγαρος δεν είναι καθόλου δύσκολη. Απλώς πρέπει να αφήσουν την φαντασία τους να δουλέψει και να μπουν μέσα στο νόημα, το οποίο είναι ακριβώς περίπου το ίδιο. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει μια κοινή βάση της βαλκανικής γλώσσας και καταλαβαίνει. Είναι η ζώνη επαφής και θα έλεγα στους νέους που μας ακούν έτσι με την γλώσσα του λίγο, κάντε ένα κλικ. Δηλαδή με πολύ μικρή προσπάθεια μπορούμε να μάθουμε μια βαλκανική γλώσσα και θα έλεγα ευρύτερα να υιοθετήσουμε μια βαλκανική γλώσσα. Αυτό είναι στις επιδιώξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία
20 περίπου χρόνια, κάθε νέος Ευρωπαίος πολίτης, εκτός από τη μητρική του, να ξέρει και δύο άλλες από διαφορετικές γλωσσικές οικογένειες. Και για τους Έλληνες ή τους Αλβανούς επίσης, θα έλεγα ότι θα πρέπει να μάθουν άλλες τρεις, γιατί είναι ανεξάρτητες γλώσσες, αλλά με πολλά κοινά στοιχεία και λόγω της συνύπαρξης των Αλβανίων κτλ. Για να επιστρέψω σε αυτό που έλεγα προηγουμένως, να θυμίσω τον Νέστορα, τον βασιλιά της Φύλου, που τον εξητούσαμε για την σοφία τους. Αλλά θα έλεγα να ρωτήσετε και τους άλλους συνομιλητές μας για θέματα και τις φράσεις που κάνουν στην Αυτοβάθμιο. Ναι, αυτό ήθελα να πω, κύριε Σέντερη. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είστε μέρος της ομάδας και το λέω αυτό, το τονίζω, γιατί μέρος της ομάδας καταρχήν είναι η κυρία Κερκιτζιόλου. Τυχαίνει και σύζυγός σας. Και λέω τυχαίνει γιατί άνοιξε, φαντάζομαι, καθημερινή σε μια γέφυρα για μας, προς επαγγέλματα που είναι πιο τεχνοκρατικά εισαγωγικά. Λοιπόν, όταν είσαι πληροφορικός και να ασχολείσαι με τις γλώσσες, αλλά εκτός αυτού, να μπορείς να εντάξεις την διαχείριση της πολυγλωσσίας μέσα σε ένα project ευρύτερο που κάνετε και που είναι η διαχείριση της βίας. Ο διαμεσολαβητισμός. Τι σημαίνει για εσάς? Τα 14 χρόνια εφαρμόζω αυτή την πρακτική στο σχολείο. Για αρκετά χρόνια είχαν διάφορα περιστατικά, τα οποία δεν υπήρχε τρόπο να αντιμετωπίσουν, δεν είχα κανέναν τρόπο να αντιμετωπίσουν και έπαιρνα εντελώς αβοήθητος. Μετά από ένα σεμινάριο που έκανα, γνώρισα λίγο αυτή τη μέθοδο αντιμετώπισης της βίας και θέλησα να το δοκιμάσω. Αυτό που με εξάπλησε ήταν η άμεση επιτυχία, δηλαδή ακόμα από την πρώτη χρονιά, άπειρος εγώ, που η επιτυχία ήταν σημαντική. Μπορέσαμε μαζί με τις αντίστοιχες ομάδες των διαμεσολαβητών, γιατί το θέμα είναι ότι κάθε χρόνο δυστυχώς πρέπει να λέω δυστυχώς λόγω της κούρασης και της αντίστοιχης προσπάθειας, κάθε χρόνο πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους διαμεσολαβητές, γιατί συνήθως μιλάμε για τα μεγαλύτερα παιδιά του γυμνασίου. Τα παιδιά αυτά την κάνουν στο πλήθυρο τους έχουν, άρα πρέπει να εκπαιδευτούν οι νέες φωνές, να θέλετε. Αυτό που ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό και αναπτυστικό παράλληλα ήταν ότι μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε με τις ομάδες περιπτώσεις, όταν λέω σοβαρές, όταν μιλάω για σοβαρή περίπτωση, μιλάω για παιδιά τα οποία θέλουν να φύγουν από το σχολείο, θέλουν να εγκαταλείψουν το σχολείο. Περίπου μισές από τις περιπτώσεις που αντιμετωπίσαμε κάθε χρόνο αυτά τα τέσσερα τελευταία χρόνια ήταν τέτοιες περιπτώσεις. Πάρα πολλές από αυτές τις περιπτώσεις, μάλλον οι περισσότερες από αυτές τις συγκρούσεις ή εκφοβισμούς που συνέβαλαν στο σχολείο είχαν κυρίως αφορμή τη διαφορετικότητα. Πολύ συχνά διαφορετικότητα στη γλώσσα, αλλά πιθανώς και διαφορετικότητα στην εμφάνιση, στη φυλή. Αυτό που μπορέσαμε ήταν να μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις περιπτώσεις με επιτυχία. Τα παιδιά που είχαν αυτά τα προβλήματα, ας το πούμε σε ζωικά θύματα, μπόρεσαν να ζουν ομαλά στο σχολείο, χωρίς προβλήματα πια. Και τι σημαίνει, επιλέγω να δημιουργήσω διαμεσολαβητές, να χτίσω μάλλον, μέσα σε έναν άνθρωπο μια παιδαγωγική διαμεσολαβητισμού. Δεν είναι ξεκάθαρο, ίσως για κάποιον που το ακούει και δεν είναι μια σχολική κοινότητα. Τι σημαίνει ένας δάσκαλος να παίρνει την πρωτοβουλία, να εντοπίζει ανθρώπους που μπορούν να γίνουν διαμεσολαβητές και να τους έχει όλη τη χρονιά κοντά του ώστε να μπορούν να παρεμβαίνουν στις ενδελέξεις. Να πω ότι αυτό που ισχύει δεν επιλέγουν. Δεν επιλέγω εγώ τους διαμεσολαβητές, αυτοί επιλέγουν να συμμετάσχουν. Όλο το πρόγραμμα έχει, σε όλο το πρόγραμμα βλέπουμε μια βασική λέξη συνένεση. Θέλω να συμμετέχω, θέλω να μιλήσω, θέλω να αντιμετωπίσω τα προβλήματα. Άρα λοιπόν ζητάω στα αρχή της χρονιάς από παιδιά της τρίτης κυρίως, όσο
θέλουν να συμμετάσχουν. Συνήθως μαζεύεται μια αρκετά μεγάλη ομάδα. Συνεκτικά να θα μπορούν και 40 και 50 παιδιά. Σταδιακά βέβαια κάποια ίσως γιατί δεν ανταποκρίνουν τις φιλολογικές τους σύζυγους θεωρούσαν ότι κάτι άλλο θα γινόταν εγκαταλείπουν το πρόγραμμα. Αλλά συνήθως γύρω στα 20 παιδιά παραμένουν αυτά που πραγματικά θέλουν να συμμετέχουν και θέλουν να συνεχίσουν να εκπαιδεύονται. Οπότε ξεκινάει μια σύγκρουση στην αυλή του σχολείου. Και πρώτα απ' όλα περνάει η εκπαίδευση, η οποία είναι πολύ μικρή. Αυτό είναι το θέμα. Ξεκινώντας δηλαδή γύρω στον Οκτώβριο, τα παιδιά είναι έτοιμα να αντιμετωπίζουν μια σύγκρουση γύρω στον Φλεβάρι. Δηλαδή είναι αρκετή μήνυ εκπαίδευση, όπως ασχολούμαστε με πολλά θέματα. Το πώς θα αναγνωρίσουν τα αίτια, ίσως οι φορμές τις βλέπουν άμεσα, πώς θα μπορέσουν να μιλήσουν με τα παιδιά, με ποιο τρόπο, πότε, πού, πώς θα αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Φτιάχνουν ένα πρωτόκολλο διαμεσολάβησης, τα παιδιά ουσιαστικά το φτιάχνουν, μαθαίνουν τη διαφορά των συγκρούσεων, τη διαφορά των κυβερνών, τα διάφορα είδη των συγκρούσεων, να τα αναγνωρίζουν και να τα αντιμετωπίζουν. Άρα λοιπόν, όταν συμβεί μια σύγκρουση στο σχολείο, μπορεί κάποιος από τους διαμεσολάβητες που τυχαίνει να είναι εκεί κοντά να αναλάβει να αντιμετωπίσει το περιστατικό ή περισσότερο από ένας. Επίσης, πολλές φορές μπορεί, επειδή τυχαίνει να είμαι και υποδιευθυντής στο σχολείο, τυχαίνει κάποια παιδιά να έρθουν να ζητήσουν βοήθεια από μένα ή με τη συνοδεία των γονιών τους, και αυτό είναι πάρα πολύ συχνό. Ξέρεις περίπου από τις περιπτώσεις που αντιμετωπίσαμε ήταν έτσι, ήρθε η μητέρα συνήθως και ζήτησε βοήθεια. Οι διαμεσολαβητές είναι γνωστοί σε όλο το σχολείο, παρουσιάζονται στην πρωινή προσευχή, υπάρχει λίστα των ονομάτων τους, άρα καλό συνήθως το αντίστοιχο παιδί να διαλέξει με ποιον διαμεσολαβητή του νιώθει άνετα, θα ήθελε να παρέμβει και ξεκινάει η διαδικασία. Αυτό πρέπει να πω ότι στην όλη διαδικασία η παρέμβαση μείνει μέχρι εκεί. Από τη στιγμή που δέχεται το παιδί την παρέμβαση των διαμεσολαβητών, αναλαμβάνουν οι διαμεσολαβητές να ασχοληθούν, να συζητήσουν, να εντοπίσουν το πρόβλημα, να συζητήσουν και με τις δύο πλευρές, να βρουν μια κοινά αποδεκτή λύση και για τους δύο, ώστε κανένας να μην νιώθει μειωμένος ή ότι δεγμένος εισαγωγικά. Και αφού γίνει αυτό μετά, συνήθως υπογράφουμε κάποιο συμβόλαιο, τα παιδιά το όνομα σε συμβόλαιο του εμείς και δεν είχαμε γράψει κάτι τέτοιο. Υπογράφουμε λοιπόν ένα συμβόλαιο και υπόσχονται ότι δεν θα πάψουν να προκαλούν ή να δημιουργούν αυτές τις συγκρούσεις. Μέχρι τώρα οφείλω να πω ότι όλες τις συγκρούσεις ήταν επιτυχίες και δεν έριξαν τον λόγο τους σε αυτό το κράτο. Ακούμε λίγο μουσική και επιστρέφουμε.
ξένδεροι, πώς συνδέεται τελικά αυτό που είπατε με τη γιορτή της Πολυμνός Δίας? Μπορείτε να το εξηγήσετε για τους ακροατές μας λίγο καλύτερα, σας παρακαλώ. Η κοινή διαπίστωση των παιδιών των διαμεσολαβητών είναι ότι έχει την υπαρκή επικοινωνία, όχι μόνο δεν είδα παιδιά μέσα στο σχολείο, αλλά στην κοινωνία μας. Άρα θεωρώ ότι και φυσικά όχι μόνο ανάμεσα στους μαθητές αλλά και σε ανθρώπους, στους μαθητές αλλά και ανθρώπους, είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία για πάρα πολύ κόσμο να έρθει στη γιορτή αυτή, να γνωρίσει και να δει ότι τελικά μιλάνε κάποια άλλη γλώσσα. Δεν είναι άνθρωποι σαν και εμάς. Τα ίδια όνειρα πουλάνε το ίδιο, τα ίδια ενδιαφέροντα, τα ίδια προβλήματα. Άρα, ορμόμενος από αυτή την ευκαιρία, την εκπομπή, ήθελα να καλέσω όλη τη Θεσσαλονίκη να έρθει να παρακολουθήσει τη γιορτή της Πολυγνωσίας. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα χάσει κανένας. Χαίρομαι πολύ και εσένα που το τονίσετε αυτό, γιατί δεν θα δώσω το λόγο στην κυρία Καβούρη. Η διαδικασία επίσης της προετοιμασίας μιας τέτοιας γιορτής για μας δεν ήταν κάτι το ουδέτερο, κάτι το οποίο δεν είχε το νόημά του. Δηλαδή η επιδίωξη βασική της ομάδας έργου και της ομάδας μας ως εκπαιδευτική της Πολυγνωσίας ήταν να δημιουργήσουμε τις σχέσεις. Σχέσεις μεταξύ των φορέων, σχέσεις μεταξύ των φυσικών ομιλητών, σχέσεις μεταξύ των πολιτισμών που ο καθένας μας φέρνει. Κυρία Καβούρη, κάτι θέλετε να πείτε? Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η εμπλοκή μας ως σχολείο και ως κοινότητα μάθησης στη γιορτή της Πολυγνωσίας, πέρα από όλα που προανέφερα το τι σπουδαίο είναι, γιατί είναι ταυτότητα του παιδιού και γενικά και να του περιγύρουν, είχε ένα πολύ, παίζει ένα πολύ σπουδαίο ρόλο και σε εμάς τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Έχει μια μετασχηματιστική δύναμη. Επειδή ακριβώς είναι θέμα της γλώσσας, όταν εμείς οι ίδιες αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε για την Ρουμανία στη γλώσσα, να προσπαθούμε να αντιληφθούμε τις λέξεις, να αντιληφθούμε τις καταλήψεις, να αντιληφθούμε πράγματα που αφορούν στη δομή της γλώσσας, να μιλάμε τη γλώσσα έτσι ώστε και τα παιδιά να μπορούν να καταλάβουν σε απλές εντολές που πρέπει να τα καθοδηγήσουμε σε κάποια πράγματα, στα χορευτικά και σε όλα αυτά τα πράγματα, να χρησιμοποιούμε τις ομάδες που μεταφράζονται ή ακόμη και ως δασκάλες δικές μας για να μας μάθουν πράγματα πάνω στη γλώσσα της τσιγκάνικη. Κάτι το οποίο ουσιαστικά δημιουργεί νοητικές δομές μας στο κεφάλι σου και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Και συναισθηματικές, έτσι. Και συναισθηματικές και νοητικές όλες τις δομές της τσιγκάνικης. Επιπτώσσαμε και μέσα στην ομάδα της Πολυγνωσίας, το να έρχεσαι από διαφορετική ειδικότητα, από διαφορετικό χώρο, από διαφορετικό κύκλο σπουδών και να παλεύεις για να διαχειριστείς καταρχήν τα του οίκους. Το ότι έχεις πρόβλημα ως εκπαιδευτικός πολλές φορές με τη διαφορετικότητα και κατ' επέκταση με το ίδιο το σύστημα έτσι όπως είναι διαφθορμένο είναι πολύ σημαντικό. Επιπλέον μπαίνεις και στην όψη των μαθητών. Ακριβώς. Έχεις φύγει από την παντοδυναμία και την κυριαρχία της δικής σου γνώσης και μπαίνεις σε μια διαδικασία που τα ίδια τα παιδιά εξορισμού μπαίνουν γιατί πρέπει να μάθουν μια άλλη γλώσσα, δεν είναι και την γλώσσα αυτή, να προσπαθείς να καταλάβεις το κατανόητο. Το ζήσαμε νομίζω μέσα στις γλώσσες πολλές φορές. Και έτσι και εκείνα να αξιοποιήσουν το πολιτισμικό τους κεφάλαιο. Δεν μας είπατε όμως κάτι και λίγο δηλαδή για τα περίπτερα, ένα περίπτερο μια γλώσσα. Γιατί δείχνει αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η στιγμή προσπάθεια να προωθήσουμε και να αναδείξουμε μια σχέση ισοδυναμίας και ισότητας όλων των γλωσσών. Εκτός από τα ελληνικά γλωσσικά και γλωσσικά, η κάθε γλώσσα είναι ένα περίπτερο που σημαίνει ότι όλοι οι φορείς, τα προξενία, οι πρεσβείες, οι ακόμα τα σχολεία τα οποία είναι αποκλειστικά συγκεκριμένων γλωσσών, όλοι αυτοί θα συνεργαστούν, γιατί αυτό το πλήμα της συνεργασίας θέλουμε να αναδείξουμε και θα προωθήσουν ουσιαστικά την εκάστοτε γλώσσα σε ένα συγκεκριμένο περίπτερο. Δεν μας ενδιαφέρει δηλαδή να αναδείξουμε μονομένες θεάσεις, να είναι αυτό το κλίμα της συνεργασίας μεταξύ των φορέων. Και ίσως να πούμε ότι ο στόχος δεν είναι να το προωθήσουμε όσο να το αναδείξουμε. Σε πρώτη επίπεδο ακριβώς. Και σίγουρα όμως και να το προωθήσουμε ένα παραπάνω ακριβώς γιατί σκοπός όλης της γιορτής είναι και αυτή η προώθηση αυτού του πνεύματος της Πολυγνωσίας. Η γνώση
Αυτό θα ήθελα να προσθέσω απλά και εγώ ότι στο βουλγάρικο περίπτερο της βουλγαρικής γλώσσας θα πάρει μέρος και το βουλγάρικο καθηγητικό σχολείο της Μονής Ζωγράφου του Αγίου Όρος. Το... αυτό τι σημαίνει εγώ έτσι. Ήθελα πολύ να σας ρωτήσω. Η Μονή Ζωγράφου του Αγίου Όρος είναι ο φορέας, ο... τι να πω, ο πατέρας μας, από άποψη ότι οικονομικά δεν μπορούσε να σταθεί κάπως στο σχολείο χωρίς τη βοήθεια κάποιον φορέα, ο οποίος να μας παραχωρήσει έστω και ένα χώρο. Και αυτό το έκανε μόνο ζωγράφου. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Από εκεί υπήρχαν πάρα πολλά άτομα τα οποία έκαναν δωρές και βοήθησαν πάρα πολύ στην ίδρυση του σχολείου το 2008. Θα ήθελα να αναφέρω ειδικά τον δήμαρχο του Μπάνσκο, της πόλης Μπάνσκο, που όλοι ξέρετε, ο κύριος Κραβάροφ, πλέον δεν είναι δήμαρχος, είναι ο πρώην δήμαρχος, ο οποίος έχει συμβάλει πάρα πολύ στην ίδρυση του σχολείου. Όλος ο εξοπλισμός μέσα είναι δική του δωρεά. Εκτός από αυτό, βέβαια, και τα πολλά βιβλία, πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή, είχε που και από άλλους φορείς, βεβαίως και εθελοντικά, και εγώ και, άλλα μέλη της βουλγαρικής κοινότητας, ως δασκάλες και καθηγητές κτλ. Ιδρύθηκε αυτό το σχολείο, το οποίο λειτουργεί σαν κυριακάτοικο σχολείο, βέβαια, μια φορά την εβδομάδα. Λοιπόν, να πω... Ναι. Λόγω, φυσικά, είναι η γιορτή, η επίσημη γιορτή του κυρίου του Μεθόδιου, που γιορτάζεται σε όλο το σλαβικό κόσμο, 24 Μαΐου. Και ενδεικτικά, είναι στο Δημαρχείο, βέβαια μας παραχώρησε τον χώρο, ενδεικτικά είναι η γιορτή των πραγμάτων και τέλος της σχολικής χρονιάς. Πάντως, έχει σημασία σήμερα να έχουμε ένα εκπρόσωπο επίσης και μέσα στην ομάδα αλλά και εκτός μέσα στο έργο της λαβικής γλώσσας. Ήθελα να πω από την κρατήση που να κλείσουμε ότι 7-8-9 Ιουνίου όλη το Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, το Νέο Δημαρχιακό Μέγαρο, θα είναι γεμάτο από δράσεις, από θεάματα, από εκθέσεις, από εργαστήρια, από συζητήσεις, από μια κεντρική ημερίδα που ξεκινάει στις 5 η ώρα το Σάββατο το απόγευμα. Στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, νομίζω στο πρώτο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάλου, το θέμα είναι ελληνική γλώσσα και πολυγλωσσία, ζητήματα κοινωνικής συνοχής, και εκεί θα μπορέσετε να θέσετε και τα ερωτηματικά σας, τις αγωνίες, αν τελικά η ελληνική γλώσσα παλεύεται από την πολυγλωσσία ή εμπλουτίζεται από την πολυγλωσσία. Ένα blog στο οποίο μπορείτε να βγαίνετε είναι το langtrips.wordpress.com. Μπορείτε να βγείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπου αναρτάτε αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα, και αν θέλετε να συμμετέχετε στα πολυγλωσσικά εργαστήρια, υπάρχει με ένα κλικ η δυνατότητα να βγείτε στα πολυγλωσσικά εργαστήρια και να κλείσετε ραντεβού για το τριήμερο. Από τη Λέα Μουτζίου. Σας ευχαριστούμε για την καλή ακρόαση και από τους καλεσμένους, όπως τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Φαντάζομαι, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Πλαγκοταριά. Να είστε καλά. Χάριν δίδομη τιμή είναι το Πλαγκοταριά. Είναι το πιο ελληνικό. Λοιπόν, συνεχίζουμε στη Θεσσαλονίκη της Μεσογείου. Inside out.
Το δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100,6. Ακούς τη φωνή σου. Thanks.